Ο μεγάλος περίπατος της Αθήνας έχει γίνει και συνεχίζει να γίνεται στα social media πανηγύρι. Διακοδημονείται διαρκώς. Πανθομολογούμενα πλέον ακόμα και από δεξιούς. Διάβαζα τις προάλλες ένα άρθρο στην Καθημερινή. Η προχειρότητα του έργου έχει γίνει βούκινο. Και με εξελίσσεται η όλη διαδικασία σε φιάσκο για τον κύριο Μπακογιάννη. Τα έργα ξεκίνησαν με προχειρότητα, έγιναν παρεμβάσεις πρόχειρες και στο κέντρο της Αθήνας. Και βεβαίως αυτό το οποίο συζητείται πλέον είναι το τεράστιο κόστος για την ποιότητα των έργων. Το τεράστιο κόστος και μιλούν πια ανοιχτά διάφοροι για σκάνδαλο. Δεν θέλω να μπούμε σε σκανδαλολογία, γιατί τίποτα δεν έχει αποδειχθεί, αλλά θα ήθελα από εσάς τη γνώμη σας για το κόστος και την προχειρότητα του έργου. Ωραία, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Στις 11 Μαΐου το Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίζει μία πιλωτική εφαρμογή. Σε αυτή την ψηφοφορία υπάρχουν κάποιες σαφέστατες κατευθύνσεις. Πρώτα απ' όλα αναφέρεται σε μέτρα πιλωτικά και χαμηλού κόστους. Νομίζω δεν μπορούμε να βρούμε ούτε έναν άνθρωπο σε αυτή την πόλη που όταν βλέπει μία απόφαση ενός συλλογικού οργάνου που λέει μέτρα χαμηλού κόστους, αυτό μπορεί να το μεταφράσει σε παγκάκια με 5.200 ευρώ ή ζαρτινιέρες με 4.600 ευρώ. Νομίζω ότι αυτή είναι η πρώτη αφετηρία. Δηλαδή υπήρξε μία ξεκάθαρη παραβίαση από τη Δημοτική Αρχή της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Το δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό, και θα επανέλθω στο ζήτημα του κόστους και του διαγωνισμού, είναι ότι το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε και μία συγκεκριμένη απόφαση για δύο επιτροπές. Μία επιτροπή διαβούλευσης με τους φορείς, με την κοινωνία, τους εμπόρους και μία επιτροπή επιστημονικής παρακολούθησης του έργου. Γιατί χρειάζεται η επιστημονική παρακολούθηση, γιατί δεν μπορείς να πεις ότι θα κάνω μία τόσο μεγάλη αλλαγή στην Αθήνα μόνο με μία συγκοινωνιακή μελέτη. Είμαι σίγουρος ότι αν η Δημοτική Αρχή είχε ρωτήσει έστω και έναν αρχιτέκτονα ή έστω έναν πολεοδόμο, δεν θα είχε πάρει αυτόν τον εξοπλισμό. Υπήρξαν πολύ συγκεκριμένες καταγγελίες και για τους διαγωνισμούς, δηλαδή διαγωνισμοί οι οποίοι γίνανε με πρόσκληση μόνο 4 μέρες, όπου μαζί στο Σαββατοκύριακο, 20 μέρες να παραδώσεις. Ακριβώς. Και να το πω και ανάποδα, όταν βγαίνει η Δημοτική Αρχή και λέει ότι εγώ έχω πάρει τα ISO εξοπλισμός που έχω πάρει να αντέχει πυρηνική καταστροφή, άμα σχεδιάζεις με τέτοιους όρους, μπορεί να είναι καλό για να σχεδιάζεις για ένα στρατόπεδο. Δεν είναι καλό όμως να σχεδιάζει για την πόλη, εκτός και αν η Δημοτική Αρχή φαντάζεται και την πόλη ως στρατόπεδο, αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα. Σε κάθε περίπτωση, εκεί που πρέπει να μείνουμε είναι ότι αυτά τα ποσά προσβάλλουν την πόλη, προσβάλλουν την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και προσβάλλουν χιλιάδες ανθρώπους που είτε δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να κρατήσουν ανοιχτό το μαγαζί τους στο κέντρο της πόλης, είτε που έχουν κληθεί να βγάλουν 3 και 4 μήνες με 800 ευρώ. Είναι σίγουρο ότι θα προκύψει, μακάρι να μην συμβεί, αλλά είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή μπορεί να προκύψει και πολύ μεγάλα προβλήματα στο κομμάτι της υγείας, της ασφάλειας των κατοίκων της πόλης. Αν προκύψει ένα δυστύχημα μέσα στην Πανεπιστημίου, δηλαδή αυτός ο εξοπλισμός είναι πραγματικά πολύ επικίνδυνος και για τους ποδηλάτες και για οδηγό δικύκλου. Γιατί είναι εξοπλισμός που και με τον τρόπο που έχει τοποθετηθεί πάνω στην Πανεπιστημίου και από τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, αν ένα μηχανάκι χτυπήσει πάνω σε αυτόν τον εξοπλισμό, τότε η κατάσταση θα είναι πολύ δύσκολη για τον οδηγό του δικύκλου. Και νομίζω ότι είναι όλες αυτές οι μεταβλητές που φωτίζουν ότι η Δημοτική Αρχή επέλεξε συνειδητά να μην ακούσει κανέναν όταν έπρεπε. Το αποτέλεσμα είναι τώρα να τα ακούει προφανώς από όλη την πόλη και όχι μόνο από όλη την πόλη. Μάλιστα, είχαν πει ότι το έργο ήταν τόσο βιαστικό και πρόχειρο γιατί υπήρχε κίνδυνος διασποράς του κορονοϊού, το οποίο είναι τρελό. Ο κορονοϊός ήταν ένα κομμάτι εργαλειοποίησης, ακραίας εργαλειοποίησης του έργου. Υπήρξαν παραδείγματα που πόλεις στο εξωτερικό συζητήσανε να πάρουν μέτρα λόγω κορονοϊού, παραδείγματος χάρη στο Μιλάνο, αλλά είναι τελείως διαφορετικό να έχει την κεντρική κυβέρνηση να λέει ότι αποφεύγεται τα μέσα μεταφοράς γιατί υπάρχει κίνδυνος διασποράς. Και μετά από λίγες μέρες να βγαίνει μια κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφουν 6 υπουργεία μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που χρησιμοποιούν την ποινή του κορονοϊού για να πούνε ότι αλλάζω την κατάσταση και την ίδια στιγμή που σου λέω να πας στα μέσα μεταφοράς, την ίδια στιγμή που το Δημοτικό Συμβούλιο έχει ψηφίσει μια μελέτη που αναφέρεται σε αναβάθμιση των μέσων μεταφοράς, η κατάσταση στα μέσα μεταφοράς να συνεχίσει να είναι αυτή η τραγική που βλέπουμε σήμερα. Και βέβαια η άλλη κριτική η οποία γίνεται στο έργο του κ. Μπακογιάννη είναι η αισθητική, η οποία παραπέμπει σε μονόπολη. Δηλαδή είναι τρελό ότι το μόνο που γίνεται είναι βάφθηκε ο δρόμος. Δηλαδή ο δρόμος παρέμεινε με ό,τι χαλασμένο είχε λακκούβα και απλώς βάφτηκε με μια μπογιά και αυτοί που ήταν στο περιβάλλον του κύριου δεν το είπαν καν ότι χρησιμοποιήθηκαν θερμά χρώματα σε μια πόλη που είχε 50 βαθμούς βράζει, ήταν θερμά χρώματα για πεζούς. Είναι τρελό, δηλαδή οι παγκάκια τα οποία είναι τσίγκινα και τα σιδερένια και τα οποία καίγεσαι άμα καθίσεις πάνω του.
Νομίζω ότι όλα αυτά φωτίζουν ακριβώς το γεγονός ότι δεν υπήρξε καμία πρόνοια η Δημοτική Αρχή να ακούσει. Αν είχε ρωτήσει, ξαναλέω, έναν αρχιτέκτονα. Δεν ακούγεται τον κύριο Μπακογιάννη και τη ομάδα του, γύρω του. Το πώς υλοποιήθηκε ο εξοπλισμός που επιλέχθηκε να αγοράσει ο Δήμος της Αθήνας, το πώς προχωρήσαν τα χρώματα, το γεγονός. Να πάρω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Αν υπάρχει μια ομάδα που με πολύ ζέση από την αρχή στήριξε αυτή την παρέμβαση, ήταν η ποδηλατική κοινότητα. Γιατί οι άνθρωποι και καλά λένε ότι για πρώτη φορά έσπασε το ταμπού ότι όντως το ποδήλατο δεν είναι ένα πράγμα πολυτελείας και μπορεί να μπει και στο κέντρο της πόλης. Αν μιλήσετε σήμερα με τους ποδηλάτες όμως, θα σας πούν οι ίδιοι οι άνθρωποι που υποστήριξαν εξ αρχής το έργο ότι δεν γίνεται να σχεδιάσει ποδηλατόδρομο πάνω στο τραμ. Πραγματικά δεν γίνεται. Σε κανένα μοντέλο κινητικότητας δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν γίνεται αυτό που υπόθηκε πριν από την ερώτησή σας. Ότι για τη Βασιλή Σόλγα. Ναι. Ότι απλά βάφω το δρόμο τη στιγμή που μια σειρά από λακκούβες ή ανομαλίες του δρόμου μένουν εκεί και ζητάω στον ποδηλάτη κατέβα να κάνεις ποδήλατο, χωρίς να έχω εξασφαλίσει ότι θα κάνω τις ελάχιστες διαδικασίες που έπρεπε να γίνουν. Λέει ο Δήμος πάντως αυτό, ότι είναι πιλωτικά τα έργα και μελλοντικά θα φτιαχτούν καλύτερα. Δηλαδή, τι απαντάτε σε αυτό? Αυτό είναι σωστό ότι είναι πιλωτικά τα έργα. Αλλά το ότι είναι πιλωτικά τα έργα δεν σημαίνει ότι κάνουμε ένα πείραμα το πώς οι ποδηλάτες μπορούν να προσγειωθούν πάνω σε μπαμπρίζ στην Πανεπιστημίου για να πούμε ότι μετά θα το φτιάξουμε καλύτερα. Να δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα στο κομμάτι αυτό. Πριν από μερικές μέρες, ένα ποδήλατο χτύπησε ένα συμπολίτη μας με προβλήματα όρασης. Τα ζητήματα της προσβασιμότητας και της αναπηρίας δεν έχουν συζητηθεί καθόλου σε όλο το κομμάτι του μεγάλου περιπάτου. Ένας συμπολίτης μας με αναπηρία, ο οποίος θέλει έστω για 30 δευτερόλεπτα να σταθμεύσει κάπου στην Πανεπιστημίου για να μπορέσει να συναρμολογήσει το αμαξίδιο και να κατέβει, δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Δεν υπάρχει ούτε μία εισοχή σε ολόκληρη την Πανεπιστημίου για αυτά τα άτομα. Άρα, ο πιλωτικός χαρακτήρας έγκυται, το οποίο είναι ορθό, ότι όταν θέλω να κάνω μία μεγάλη συγκοινωνιακή παρέμβαση, δεν αρχίζω κατευθείαν να κάνω ένα ακριβό έργο. Κλείνω το δρόμο που θέλω να παρέμβω με σήμανση, χρησιμοποιώ αστικό εξοπλισμό, φιλικό για την πόλη όμως, ξαναλέω, και όχι για ένα στρατόπεδο, και βλέπω αν όντως αυτό κουμπώνει στην κυκλοφορία της πόλης. Είναι ένα κομμάτι αυτό του πιλωτικού χαρακτήρα, είναι ένα δεύτερο κομμάτι ότι δεν ρωτάω κανέναν από την επιστημονική κοινότητα, τους πολεοδόμους, τους αρχιτέκτονες, δεν ρωτάω τις ομάδες ενδιαφέροντος. Δηλαδή δεν έχω συζητήσει πριν με τους ποδηλάτες, με την ΕΣΑΜΕΑ, την Ομοσπονδία των Ατόμων με Αναπηρία και Εμποδιζόμενα Άτομα. Αυτό δεν είναι κομμάτι πιλωτικό, αυτό είναι κομμάτι αντιδημοκρατικού χαρακτήρα του έργου. Ο Δήμαρχος λέει βέβαια ότι δεν μίλησε με όλους αυτούς, γιατί αν άρχισε τέτοια ιστορία, ομιλίες δηλαδή με διάφορους φορείς και αρχιτέκτονες και κοινωνικές ομάδες που ασχολούνται με την πόλη, αυτό θα ήταν φοβερά χρονοβόρο, θα τελείωνε η θητεία του χωρίς να έχει κάνει τίποτα και επομένως είναι ο Δήμαρχος που τολμάει εκεί που κανείς μέχρι τώρα δεν έχει τολμήσει τίποτα στην Αθήνα. Μόνο ο Δήμαρχος ο κ. Μπακογιάννης το κάνει. Νομίζω ότι είναι και ακραίο και υπερφύαλο κάποιος να υποστηρίζει ότι είναι ο μόνος άνθρωπος που έχει τολμήσει κάτι σε αυτή την πόλη. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι ο κ. Μπακογιάννης δεν είναι ότι προσπάθησε απλά να αποφύγει κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες όπως αυτός χαρακτηρίζει. Απέφυγε οποιαδήποτε διαδικασία διαλόγου. Επανέρχομαι στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 11 Μαΐου ψηφίστηκε τη λειτουργία δύο επιτροπών. Αυτές οι επιτροπές έκαναν πρώτη φορά ακρόαση φορέων, δηλαδή στην πραγματικότητα λειτουργήσαν την 5η 2 Ιουλίου. Και λειτουργήσαν την 5η 2 Ιουλίου ακριβώς επειδή ο Δήμος είχε αρχίσει να τρώει πάρα πολύ ξύλο, για να το πούμε πολύ απλά. Αν δεν είχε φτάσει στο σημείο να έχει φάει τόσο ξύλο, είμαστε σίγουροι ότι μέχρι και σήμερα δεν θα είχε λειτουργήσει τις επιτροπές διαλόγου. Το γεγονός ότι χρειάστηκε μια ολόκληρη πόλη να βγει στα κάγκελα για να καταλάβεις ότι δεν μπορείς να αλλάζεις την πόλη χωρίς να ακούς τους ανθρώπους της πόλης, χωρίς να ακούς τους μαγαζάτορες, χωρίς να ακούς τους ανθρώπους που εργάζονται, που μετακινούνται μέσα στην πόλη, δείχνει ακριβώς ότι έχουμε για άλλη μια φορά μια δημοτική αρχή η οποία έχει την οπτική του επισκέπτη στην πόλη, όχι την οπτική του ανθρώπου που ζει, γνωρίζει την πόλη κτλ. Είναι χαρακτηριστικά παράδειγμα τιμωρίας, συλλογικής τιμωρίας της πόλης, να λες ότι θα περιορίσω το γιοταχή χωρίς να ενισχύσω τα μέσα μεταφοράς. Είμαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος στη στενή ομάδα του Δημάρχου που ξέρει ποια είναι η κατάσταση στα μέσα μεταφοράς. Δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος στη στενή ομάδα του Δημάρχου ο οποίος το τελευταίο διάστημα έχει μπει σε ένα λεωφορείο, σε ένα τρόλεϊ ή σε ένα τρένο για να δει ποια είναι η κατάσταση και πάνω σε ποια κατάσταση ζητάνε από την πόλη να προσπαθήσει να συμβαδίσει με τις αλλαγές που γίνονται. Ακριβώς, γιατί δεν είναι μόνο το ζήτημα να περιορίσεις, που είναι νόμιμο, θετικό και όλος ο κόσμος. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν πολεοδόμοι ή ακτιβιστές οι οποίοι να μην ενδιαφέρονται να περιοριστεί η κίνηση. Αλλά τα προβλήματα μιας πόλης δεν είναι μόνο η κίνηση των αυτοκινήτων. Δηλαδή, αν σταματήσει την κίνηση των αυτοκινήτων
και η πόλη μετατροπεί σε τουριστικό θέαμα και σταματήσει όλη η παραγωγική δραστηριότητα, τι νόημα έχει? Ακριβώς. Δηλαδή πρέπει η πόλη να είναι και βιώσιμη για τους κατοίκους. Να πω το εξής, ότι πολλές φορές μιλάμε για βιώσιμη αστική κινητικότητα και είναι σωστό. Πολλές φορές όμως πρέπει πέρα από την κινητικότητα να σκεφτόμαστε και την προσβασιμότητα. Δηλαδή η πλειοψηφία των ανθρώπων που κατεβαίνουν στο κέντρο δεν κατεβαίνουν γιατί είναι χομπίστες και δεν έχουν τι να κάνουν ένα πρωί, ένα απόγευμα ή ένα μεσημέρι. Άρα όταν μιλάμε για μια πόλη, όπως πολύ σωστά είπατε, η πόλη δεν είναι μόνο κυκλοφορία. Η πόλη είναι άθροισμα από δραστηριότητες. Έχει μέσα κατοικία, έχει μέσα μεταποίηση, έχει μέσα λιανεμπόριο. Άρα πρέπει όταν σχεδιάζεις για μια πόλη να σχεδιάσεις και για το σύνολο αυτών των δραστηριοτήτων. Αν δεν σχεδιάσεις για αυτές τις δραστηριότητες, τότε αυτομάτως δίνεις ένα σήμα σε χρήσεις που από μόνες τους έχουν την τάση να εξοβελίζουν από το δημόσιο χώρο τις άλλες χρήσεις, όπως η εστίαση, όπως η βραχυχρόνια μίσθωση, για να γίνουμε συγκεκριμένη σήμερα. Και άρα φαίνεται ότι, να το πω πολύ απλά, μπορείς να παρέμβεις στο κέντρο για να κατοχυρώσεις αυτές τις χρήσεις και να τις προστατεύσεις. Μπορείς να παρέμβεις στο κέντρο για να κατοχύρωσε ένα κέντρο το οποίο θα έχει μόνο Airbnb και τραπεζοκαθίσματα. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα η Δημοτική Αρχή δεν μας έχει πει ποια είναι τα μέτρα τα οποία σκέφτεται για να προστατεύσει αυτές τις χρήσεις, τη στιγμή που υπάρχουν προτάσεις από τους φορείς, δηλαδή ο Εμπορικός Σύλλογος Αθήνας που είναι, έχει μια συντηρητική πολιτική κατεύθυνση, αν θέλετε. Ο επικεφαλής του Εμπορικού Σύλλογου ήταν υποψήφιος του κ. Μπακογιάννη. Ζητάει συγκεκριμένα μέτρα τα οποία η ανοιχτή πολύ υπερασπίζεται. Ναι, λοιπόν, και το θέσατε αυτό το θέμα και είναι πραγματικά σημαντικό. Δηλαδή, πράγματι, παγκοσμίως, δηλαδή εδώ και δεκαετίες, μιλάνε για μια βιώσιμη πόλη με λιγότερα αυτοκίνητα. Αλλά αυτό πώς μπορεί να συνδυαστεί, κατά τη γνώμη σας, με το ότι ταυτόχρονα η πόλη όχι ένα τουριστικό καταφύγιο μόνο για τουρίστες και το βράδυ για να είναι έρημη, αλλά είναι μια πόλη βιώσιμη για τους κατοίκους της, να μένουν κάτοικοι στην πόλη. Πώς μπορεί να γίνει αυτό και φυσικά να διατηρήσει το χαρακτήρα που έχει η Αθήνα, που είναι η παραγωγική, η εμπορική δραστηριότητά της, και να μην μεταδαπεί ξαφνικά σε μια πόλη μουσείο, σε μια πόλη για τους τουρίστες? Ποιες είναι οι δικές σας προτάσεις? Να ξεκινήσω ανάποδα. Η Αθήνα είναι ένα από τα δυνατά της χαρακτηριστικά σαν τουριστικός προορισμός, είναι και το γεγονός ότι έχει τόσο ζωντανό κέντρο. Και έχει ζωντανό κέντρο ακριβώς επειδή έχει αυτή την πολυλειτουργικότητα, επειδή είναι αυτό το μελίσιο από διαφορετικές διεργασίες που δεν θα βρεις σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Δηλαδή, μέσα στο κέντρο της πόλης έχεις λιανεμπόριο, έχεις μεταποίηση, έχεις δημόσιες υπηρεσίες, μεταποίηση παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής όχλης, όπως είναι τα δερματάδικα, όπως είναι η αργυροχρυσοχοΐα, έχεις κατοικία. Υπάρχουν εργαλεία τα οποία μπορεί να μας επιτρέψουν να τα προστατεύσουμε αυτά. Προφανώς και υπάρχουν. Πρώτα απ' όλα, πρέπει επιτέλους η Δημοτική Αρχή να μας πει ποια είναι η γνώμη της για τη βραχυχρόνια μίσθωση. Μπράβο. Να το πω ανάποδα. Μια Δημοτική Αρχή που είχε το πολιτικό βάρος να πείσει 5 υπουργεία να βγάλουν μια υπουργική απόφαση για το κέντρο της πόλης, σίγουρα έχει και το πολιτικό βάρος να προτείνει κάτι για τη βραχυχρόνια μίσθωση. Τι θα ήταν ένα μέρος? Πρώτα απ' όλα, πρέπει να αποκλειστούν τα νομικά πρόσωπα και οι κάτοχοι Golden Visa από την βραχυχρόνια μίσθωση. Δηλαδή, δεν γίνεται να είσαι ένα νομικό πρόσωπο, δηλαδή μια εταιρεία η οποία έρχεται και αγοράζει 100 διαμερίσματα μέσα στο κέντρο της πόλης. Προφανώς και συμβαίνει. Ή αγοράζει ολόκληρη πολυκατοικία και χρησιμοποιεί βραχυχρόνια μίσθωση. Αυτό, αν θέλετε, και ένα συντηρητικό επιχείρημα, είναι και αθέμητος ανταγωνισμός απέναντι στον τουριστικό κλάδο. Ο τουριστικός κλάδος είναι δομημένος, έχει πρωτόκολλα. Αν ένας επισκέπτης πάθει κάποιο ατύχημα μέσα σε ένα ξενοδοχείο, υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο για την προστασία του, για την αποζημίωσή του κτλ. Αυτό δεν υπάρχει στη βραχυχρόνια μίσθωση. Δεν υπάρχουν εργασιακές σχέσεις στη βραχυχρόνια μίσθωση. Ο τουριστικός κλάδος έχει συλλογικές συμβάσεις εργασίας, έχει σωματεία. Άρα υπάρχει ένα πολύ κρίσιμο κομμάτι. Δεύτερο πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την κατοικία, πρέπει να μπει όριο και στα φυσικά πρόσωπα. Δηλαδή, ένα φυσικό πρόσωπο πρέπει να έχει ένα όριο, παραδείγματος χάρη, 2 διαμερίσματα ανά αφημί. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεις ότι κάποιοι συμπολίτες μας, οι οποίοι μέσα στην κρίση μπορεί να είχαν ένα παραπάνω εισόδημα, μπορούν να το διατηρήσουν αυτό, αλλά εξασφαλίσει και το δικαίωμα στην κατοικία. Γιατί είναι βασικό. Ακριβώς. Και τρίτο, πολύ σημαντικό, όταν μιλάμε για κατοικία, πρέπει να έχουμε και κοινωνικές υποδομές. Δηλαδή, αν θέλουμε κατοικία στο κέντρο της πόλης και να προστατεύσουμε, πάει να πει ότι έχουμε σχολεία, έχουμε παιδικές χαρές, έχουμε παιδικούς σταθμούς, έχουμε λέσχες φιλίας. Η κατοικία αυτομάτως ορίζει και ένα πλαίσιο από κοινωνικές υπηρεσίες. Δεύτερο, πολύ σημαντικό, να επαναφέρω την πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου. Ο Εμπορικός Συλλόγος τι λέει? Πρέπει να μπει ποσόστοση περιορισμού της εστίασης. Σωστή απάντηση. Ναι. Γιατί ήθελα να σας πω εδώ ότι τώρα με τον κορονοϊό έχει πέσει δραματικά και ο τζίρος. Και αν η πόλη γίνει τουριστική, θα αυξηθεί και πέσουν μέσα φαντς και διάφορες επιχειρήσεις.
θα αυξηθεί πάρα πολύ τα ενίκια κλπ. Είναι καταστροφικό. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ σημαντικό ότι μπορεί κάποιος να μην το περίμενε, αλλά αν συζητήσεις με τον εμπορικό κλάδο, αν συζητήσεις παραδείγματος χάρη με τους αργυροχρυσοχώους, όλοι θα σου πούνε πόσο μεγάλη ζημιά έχει κάνει και η εστίαση και η βραχυχρόνια μίσθωση. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές δείχνει το πώς και μια πραγματικά κοινωνική και αριστερή πολιτική μπορεί να βρει και συμμαχίες και να ανοίξει ένα διάλογο σε επαγγελματικές κατηγορίες που το προηγούμενο διάστημα να θεωρούσαμε ότι θα είναι εχθρικές απέναντι σε μια τέτοια προοπτική. Όμως αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια μέσα στο κέντρο της πόλης έχει φτιάξει ένα επίπεδο συμμαχίες στην οποία πρέπει να δουλέψουμε για να προχωρήσουμε αυτά τα αιτήματα. Πρώτα απ' όλα για ένα ζωντανό κέντρο. Γιατί αν δεν προστατεύσουμε την πολυλειτουργικότητα του κέντρου της πόλης, αυτό μακροχρόνια θα κάνει κακό και στον ίδιο τον τουρισμό. Δηλαδή θα σκοτώσει, ακόμα και με όρους τουριστικού προϊόντος, θα σκοτώσει ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα που έχει πέρα από όλα τα υπόλοιπα που μας είναι πιο εύκολο να κατανοήσουμε για τη χρησιμότητα του να μείνει και το λιανεμπόριο κτλ. Η Αθηνάς, παραδείγματος χάρη, είναι ένα πολύ συγκεκριμένο παραγωγικό οικοσύστημα. Δηλαδή έχει βιομηχανικό εμπόριο. Ένα εμπόριο το οποίο δεν μπορεί να μείνει η Βαρβάκιος ή η Αθηνάς αν απαγορεύσεις το γιοταχή. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε επί της αρχής ενάντια σε οποιοδήποτε περιορισμό του αυτοκινήτου. Σε καμία περίπτωση. Αλλά πρέπει να γίνει με σχέδιο. Πρέπει να γίνει... Στο Παρίσι, για παράδειγμα, κυκλοφορούμε στο κέντρο, παρόλο που έχουν γίνει ευρείες, πρέπει να νομίσεις το ένα το άλλο, γιατί ενδιαφέρθηκε αυτοί που το σχεδιάσανε. Και για τους κατοίκους του κέντρου. Εννοείται. Και να μείνουν οι κάτοικοι, να μην έρχονται μόνο τουρίστες που έχει τεράστιο τουρισμό. Όχι, εδώ είναι η βασική διαχωριστική γραμμή. Το αν αντιλαμβανόμαστε. Πολλές φορές κάνουμε το λάθος να θεωρούμε ότι η διαχωριστική γραμμή είναι να ασχοληθούμε με το κέντρο ή με τις γειτονιές. Εγώ υποστηρίζω ότι μπορείς να ασχοληθεί σοβαρά και με το κέντρο και με τις γειτονιές. Αυτό είναι πολύ σωστή παρατήρηση, γιατί με τα έργα που κάνει ο Δήμαρχος μεταφέρει απλώς την κίνηση. Τώρα με την Πανεπιστημίου την έκλεισε και μεταφέρεται απλώς η κίνηση σε γειτονικές περιοχές. Γίνεται κόλαση. Γίνεται ακριβώς κόλαση γιατί δεν έχεις ενισχύσει ούτε τα μέσα μεταφοράς, δεν έχεις δώσει αυτά τα οποία θα έπρεπε να δώσεις για να έχεις ένα βιώσιμο σύστημα κινητικότητας. Άρα, εμείς υποστηρίζουμε ότι και το κέντρο έχει ανάγκη παρέμβασης. Δηλαδή, το δίπολο δεν είναι αν θα ασχοληθούμε με το κέντρο ή αν θα ασχοληθούμε με τις γειτονιές. Αλλά το ζήτημα είναι τι παρέμβαση θα κάνω στο κέντρο. Θα κάνω παρέμβαση για την πόλη, θα κάνω παρέμβαση για τους εργαζόμενους, θα κάνω παρέμβαση για τους κατοίκους, όπου με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζω και μια πόλη και πραγματικά φιλική προς τους επισκέπτες, που σέβεται τον επισκέπτη, ή θα κάνω παρέμβαση με όρους βιτρίνας, η οποία απλά περιμένει τη μονοκαλλιέργεια της εστίασης του τουρισμού και βλέπει τον επισκέπτη ως έναν άνθρωπο που θα έρθει όχι να καταλάβει μια ιστορικότητα μιας πόλης, απλά ως κάποιον καταναλωτή που θα έρθει να αφήσει χρήματα σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα. Άρα θεωρώ ότι και εκεί μέσα υπάρχει μια πολύ βασική σύγκρουση, την οποία την έχουμε μπροστά μας. Υπάρχει όμως μια κατηγορία προς την ανοιχτή πόλη, ότι τελικά είστε συνυπεύθυνοι με την έννοια ότι εγκρίνεται το σχέδιο του Μάρκου. Ωραία. Να ξεκινήσουμε από την αρχή. Οποιοσδήποτε άνθρωπος μένει, κατοικεί, εργάζεται στην Αθήνα, πολύ δύσκολα θα διαφωνήσει ότι επί της αρχής χρειάζεται και περισσότερος δημόσιος χώρος και στο κέντρο και στις γειτονιές και χρειαζόμαστε και ένα διαφορετικό μοντέλο κινητικότητας. Αυτό ήταν το οποίο μας έδωσε το πάτημα επί της αρχής μαζί με μια σειρά από μέριμνες και ρήτρες προστατευτικές που εμείς προτείναμε και υιοθετήθηκαν. Παραδείγματος χάρη, ήταν πρόταση της ανοιχτής πόλης να γίνουν οι δύο επιτροπές για το διάλογο και με την κοινωνία και της επιστημονικής παρακολούθησης. Μας έδωσε δυνατότητα επί της αρχής να πούμε ένα ναι. Την ίδια στιγμή όμως νομίζω ότι πολύ εύκολα θα συμφωνήσουμε ότι μια κακή υλοποίηση μπορεί να ακυρώσει μια πραγματική ανάγκη. Δηλαδή, η υλοποίηση της Δημοτικής Αρχής πρώτα απ' όλα δεν σέβεται την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν είναι ότι η φράση που μπορεί κάποιος να ρωτήσει, δηλαδή σας κορόιδεψε. Δεν είναι το ζήτημα αν κορόιδεψε την αντιπολίτευση. Το ζήτημα είναι ότι δεν σεβάστηκε αυτά τα οποία ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο μιλάγανε για μέτρα χαμηλού κόστους, το οποίο μιλάγανε για ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς και το οποίο μιλάγανε για διάλογο με την κοινωνία. Διάλογος δεν έγινε κανένας, άρα δεν μας δόθηκε και η δυνατότητα να βάλουμε αυτά τα οποία θέλαμε να βάλουμε για να γίνει μια πραγματικά υλοποίηση η οποία σέβεται την πόλη. Η κατάσταση με τα μέσα μεταφοράς είναι τραγική. Άρα και αυτό είναι καψόνι για τους ανθρώπους της πόλης. Είναι ότι θα σου κάνω τη ζωή δύσκολη για να αφήσεις το αυτοκίνητο, όχι ότι θα σου δώσω διεξόδους για να γίνει με ένα σωστό τρόπο. Και το επί της αρχής μεθοδολογικό λάθος, γιατί δεν είναι μόνο ζήτημα διαδικασίας και δημοκρατίας. Δηλαδή, νομίζω ότι η φράση «η δημοκρατία είναι παραγωγική δύναμη» είναι πολύ σωστή. Γιατί αν η Δημοτική Αρχή είχε ακούσει έναν αρχιτέκτονα, δεν θα είχε πάρει αυτόν τον εξοπλισμό. Αν είχε ακούσει τους ποδηλάτες, δεν θα είχε σχεδιάσει τον ποδηλατόδρομο πάνω στο τραμ. Αν είχε ακούσει τους εμπόρους της πόλης, δεν θα σχεδίαζε να κάνει μια σειρά από πράγματα τα οποία δεν σέβονται τη ζωή τους. Άρα, με αυτή την έννοια, νομίζω ότι ζούμε μια υλοποίηση η οποία όντως έχει καταφέρει να,
να σκοτώσει μια πραγματική ανάγκη που είχε η πόλη. Η πιλωτική εφαρμογή του μεγάλου περιπέτου πλησιάζει στο τέλος, κάποια στιγμή θα τελειώσει. Εσείς σαν ανοιχτή πόλη, ποιες είναι οι προτάσεις από εδώ και στο εξής? Ωραία. Το πρώτο πράγμα που έκανε η ανοιχτή πόλη ήταν να οργανώσει το δημόσιο διάλογο που φοβήθηκε να κάνει η Δημοτική Αρχή. Δηλαδή, μέχρι σήμερα έχουμε δει περισσότερους από 30 φορείς, είτε αυτοί είναι εμπορικοί σύλλογοι, είτε είναι πρωτοβουλίες κατοίκων, είτε είναι πρωτοβουλίες επαγγελματιών, είτε είναι οργανώσεις εμποδιζόμενων ατόμων και ατόμων με αναπηρία, ακριβώς για να συγκεντρώσουμε αυτό το οποίο λέει η φωνή της πόλης, αυτό το οποίο λένε οι άνθρωποι της πόλης. Μέσα από αυτή τη συζήτηση έχουμε μαζέψει μια σειρά από και κριτικές για το σχέδιο που υλοποιείται, αλλά και θετικές προτάσεις για το κέντρο. Δεύτερο, πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω ότι πρέπει να δούμε την ευκαιρία. Και ποια είναι η ευκαιρία? Ότι παρά το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει έχει ανοίξει μια τεράστια συζήτηση, χωρίς να το επιθυμεί η Δημοτική Αρχή, και αυτή η συζήτηση έχει εκκινήσει από την κριτική σε αυτό που υλοποιείται, αλλά την ίδια στιγμή αυτή η κριτική εκφράζει και θετικές προτάσεις για το τι πρέπει να γίνει στο κέντρο. Άρα, αυτό το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να προσπαθήσουμε να μετατοπίσουμε τη συζήτηση από την κριτική στο πρόγραμμα που υλοποιεί η Δημοτική Αρχή, στο τι χρειαζόμαστε για να ζωντανέψουμε, εμείς λέμε, και το κέντρο και τις γειτονιές. Ποια είναι αυτά τα παραδείγματα? Πρώτα απ' όλα, ότι πρέπει να πάρθουν όλες οι ρήτρες και οι μέριμνες για να κατοχυρώσουν το λιανεμπόριο, να κατοχυρώσουν τη μεταπίση, να κατοχυρώσουν την κατοικία στο κέντρο. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα άδεια δημόσια κτίρια. Η Σταδίου είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα όπου πολλά άδεια δημόσια κτίρια που ανήκουν σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Φανταστείτε το κτίριο του ΦΟΚΑ, του παλιού ΦΟΚΑ, να γινόταν ένα ανοιχτό επισκέψιμο κλάστερ που θα είχε μέσα αργυρό χρυσοχοΐα. Αυτό και θα κατοχύρωνε ένα επάγγελμα που είναι πάρα πολλά χρόνια στο κέντρο της πόλης, που είναι και στοιχείο του πολιτισμού της πόλης, και την ίδια στιγμή θα ζωντάνευε. Πέρα από αυτό, πρέπει να μπούμε επιθετικά στο ζήτημα της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, δηλαδή να διεκδικήσουμε 24ωρη λειτουργία του μετρό για Παρασκευή και Σαββατοκύριακο. Δεν γίνεται αυτό να το έχουμε ξεχάσει στην πόλη. Να πούμε για το πώς πραγματικά θα γίνει το κέντρο της πόλης προσβάσιμο στα εμποδιζόμενα άτομα και στα άτομα με αναπηρία. Να διεκδικήσουμε ένα πραγματικό ποδηλατόδρομο, δηλαδή όχι απλά λίγα χιλιόμετρα στην Πανεπιστημίου, αλλά το πώς αυτό θα συνδυαστεί με ποδηλατόδρομους που ήδη είχε ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο από την αρχή. Γιατί αν μείνουμε απλά σε μία λωρίδα, απαξιώνουμε την ιδέα του ποδηλάτου. Και πραγματικά χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια για να απαξιώσει την ιδέα του ποδηλάτου, αλλά σήμερα καταλαβαίνω ότι η πλειοψηφία των συμπολιτών μας, όταν ακούει ποδήλατο, σκέφτεται απλά κακά χρώματα και ζαρτινιέρες στο κέντρο της πόλης. Και αυτό είναι κάτι στρατηγικά πολύ λάθος. Το επόμενο για μας πολύ σημαντικό είναι να μιλήσουμε και για τα μαύρα σημεία που αφήνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Δηλαδή, να μιλήσουμε για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στην Πατησίων, για τις αλλαγές που χρειάζεται στο κομμάτι του μουσείου και του πολυτεχνείου. Δηλαδή, την ανάπλαση που χρειάζεται να ανοίξει το Ακροπόλ, να γίνει ένας κόμβος πολιτισμού, να προχωρήσει η ανάπλαση στην περιοχή το Σίτσα και Στουρνάρι, για να μπορέσει ξανά να ζωντανεύσει, να έχει περισσότερο και όχι λιγότερο κόσμο το Πολυτεχνείο. Και ήταν ένα από τα πράγματα τα οποία πολύ γρήγορα η Δημοτική Αρχή ακύρωσε τις προεκλογικές εξαγγελίες, ότι εμείς θα διώξουμε το Πολυτεχνείο όπως και η κυβέρνηση. Και κλείνοντας, να μιλήσουμε ξανά για τις ξεχασμένες γειτονιές της πόλης. Ο δημόσιος χώρος δεν είναι ένα αίτημα, δεν είναι κάτι που το χρειαζόμαστε μόνο στο κέντρο της Αθήνας. Είναι κάτι το οποίο το χρειαζόμαστε στις γειτονιές. Μια σειρά από απαλωτριώσεις δεν προχωράνε. Οι χώροι πρασίνου της πόλης έχουν παρατηθεί. Αν κάποιος επισκεφτεί το λόφο του Στρέφη, θα καταλάβει ακριβώς τι εννοούμε παρατημένη και μη επισκέψιμη χώρη πρασίνου. Και αυτή είναι μια μάχη που έχουμε μπροστά μας, όχι τόσο για το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά κυρίως για τις γειτονιές της πόλης, και είμαστε αισιόδοξοι για αυτή τη μάχη. Κύριε Λιόπουλε, μέρος του Λεύθερου.gr, να σας ευχαριστήσω πολύ για τις θέσεις μου παρουσίες. Εγώ ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά.